όσον αφορά την εικόνα του νοσοκομείου της Φλόρινας, τι ενημέρωση έχετε από το διοικητή, και υπάρχουν έτσι πολλές πληροφορίες και είδαμε και διάφορα δημοσιεύματα, το επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Μαλούτας. Επειδή η εικόνα στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας είναι καλή όσον αφορά τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, έχετε κάποια ενημέρωση αν τις επόμενες ημέρες δούμε ασθενείς από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουν φρακάρει εκεί η ΜΕΘ και, και οι κλινικές, να φιλοξενηθούν και ασθενείς με κορονοϊό στο νοσοκομείο της Φλόρινας? Τι εικόνα έχετε, κύριε Κιωσέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Ούτε σχετική ενημέρωση έχουμε, ούτε κάποια ένδειξη για κάτι τέτοιο. Άλλωστε νομίζω το ότι οι δύο περιφερειακές ενότητες, Καστοριά και Κοζάνη, είναι στο κόκκινο, ναι, με την ανησυχία, όπως είπαμε, για το ενδεχόμενο και για μας, αλλά και για τους όμορους περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω πιο λογικό και πιο πρέπον, χωρίς να είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος, είναι να πάνε είτε προς τη Θεσσαλία ή κάπου αλλού. Και δεν όχι... σας είπε σας κάτι ο κύριος Παπούλκας, όχι, επειδή όχι, υπάρχει όχι αυτή... ούτε κάποιον προειδεασμό, ούτε κάποια σχετική ένδειξη για κάτι τέτοιο. Μάλιστα, δεν έχετε κάποια άποψη? Η εικόνα είναι καλή του νοσοκομείου της Φλόρινας? Σε άριστη κατάσταση. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν έχει εικόνα αν θα δούμε ασθενείς από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να έρθουν στη Φλόρινα. Όχι, όχι, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ούτε κάποιον προειδεασμό, ούτε κάποια ένδειξη υπηρεσιακή για κάτι τέτοιο. Ωραία.